Εσύ, κάθε φορά που έχουμε ένα κάταγμα οστού, θα πρέπει να εκτιμήσουμε το καταγματικό οστό, τέλος πάντων, έτσι. Το άκρο. Το άκρο. Είπαμε ότι πρέπει οπωσδήποτε πριν ξεκινήσουμε τον ευθειασμό και την ακινητοποίηση να εκτιμήσουμε το άκρο, έτσι. Αν έχουμε παράδειγμα ένα τραύμα, ένα κάταγμα αντιβραχίου, έτσι, θα πρέπει να το εκτιμήσουμε με ψηλάφιση για το σφιγμό, θα πρέπει να εκτιμήσουμε θερμοκρασία, έτσι, του άκρου, και τη θερμοκρασία την εκτιμούμε με αυτόν τον τρόπο εδώ, έτσι, να δούμε αν είναι ζεστό το άκρο ή αν είναι κρύο, ωραία. Εκτιμούμε το χρώμα του. Αν είναι κρύο, τι σημαίνει, ρε παιδιά? Δεν έχει καλή ομάδα. Ωραία. Δεν αιματώνεται καλά. Ντάξει. Ωραία. Και εκτιμούμε και αισθητικότητα. Αισθητικότητα με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Ψηλαφούμε το άκρο σε διάφορα σημεία και θέλουμε, περιμένουμε τον τραυματία να αισθάνεται την ψηλάφιση αυτή. Ωραία. Θα εκτιμήσουμε κερκυδικά. Έτσι. Το άκρο να δούμε αν ψηλαφούμε σφιγμό. Ωραία. Βρίσκει ή πέθανε. Βρίσκω. Εντάξει. Λοιπόν, εάν έχει αδύναμο σφιγμό, αν έχει νηματοειδή σφιγμό, ωραία. Αν είναι άριθμος. Σε κάθε περίπτωση όμως, άμα δεν μάθουμε, παιδιά, να κάθε φορά που πηγαίνουμε σε ένα περιστατικό να πιάνουμε την κερκυδική, δεν πρόκειται να καταλάβουμε ποτέ αν κάποιος είναι άριθμος ή όχι. Ωραία, όλα αυτά είναι εξοικείωση και εκπαίδευση. Ωραία, έχω ψηλαφίσει, έχουμε... Κύριε Γιώργο, βέβαια με τα γάντια θα είναι πολύ δύσκολη η ψηλάφιση σφιγμού, οπότε λίγο ίσως ειδικά σε νηματοειδή σφιγμό θα έχουμε... Κική, σε όλα τα περιστατικά φοράμε γάντια, είναι στα μέσα ατομικής προστασίας και να είσαι σίγουρη, σου το εγγυώμαι, ότι θα καταλάβεις και το νηματοειδή. Αυτό που είναι δύσκολο με τα γάντια, Κική, είναι η θερμοκρασία, να αισθανθείς τη θερμοκρασία. Έτσι, η ψηλάφιση δεν αλλάζει. Η ψηλάφιση δεν αλλάζει, να ξέρεις. Λοιπόν, είπαμε ότι θα πρέπει να εκτιμήσουμε, έτσι. Να εκτιμήσουμε εάν το συγκεκριμένο άκρο αιματώνεται, έτσι. Εάν φτάνει αίμα στην περιφέρεια κτλ. Εκτιμούμε εάν είναι θερμό ή κρύο και εκτιμούμε και αισθητικότητα στο ύψος του κατάγματος. Ωραία. Είπαμε ότι κάθε φορά που πριν περάσουμε έναν αερονάρθηκα θα πρέπει να ευθειάσουμε. Εντάξει, θα πρέπει λοιπόν το καταγματικό οστό να το ευθειάσουμε και να εκτιμήσουμε πάλι εάν αιματώνεται. Εάν είχαμε ένα παραμορφωμένο άκρο, παιδιά, θα προσπαθήσουμε με κάποιες ήπιες κινήσεις να το κάνουμε μία μικρή ήπια έκταση, ωραία, για να μπορέσουμε να το εκτιμήσουμε πάλι. Ωραία, λοιπόν. Έχουμε ευθειάσει το άκρο, εντάξει, και σε αυτό το σημείο τώρα, εφόσον το έχουμε εκτιμήσει και έχουμε δει ότι αιματώνεται και τα λοιπά και ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στην αρχική του κατάσταση, πάμε να τοποθετήσουμε έναν αερονάρθηκα. Πρέπει να γίνονται συντονισμένες κινήσεις, δεν αφήνει ο ένας διασώστης τα δύο σημεία, τα δύο άκρα του κατάγματος, άρα ο δεύτερος διασώστης τοποθετεί πάνω το ένα αερονάρθηκα. Τώρα εδώ έχουμε τι έχουμε, κερκίδα λένε, έχω πει. Πιάνουμε πάντα, παιδιά, να ξέρετε, τα άκρα τα πιάνουμε πάντα από άρθρωση σε άρθρωση, εντάξει. Βλέπετε, ο Γιώργος δεν τα έχει αφήσει, δεν έχει αφήσει το... Σε άρθρωση τα πιάνουμε. Ωραία. Δεν έχει αφήσει ο Γιώργος το κάτω άκρο, παρόλο που εγώ έχω τοποθετήσει τον άρθρηκα, ο Γιώργος πάλι ακινητοποιεί. Σε αυτό το σημείο πρέπει να κινητοποιήσει ο δεύτερος διασώστης για να μπορέσει να επικλωβιστεί το χέρι του πρώτου διασώστη. Αλλά με τη διαφορά ότι εγώ πρέπει να πιάσω απ' έξω. Ωραία. Πιάνω εγώ απ' έξω τον άρθηκα και σιγά σιγά με συντονισμένες κινήσεις απελευθερώνει... Πιο ψηλά εδώ. Ας μείνει μέσα. Όχι, εδώ. Ωραία. Εκεί. Απελευθερώνει ο πρώτος διασώστης που είναι ο Γιώργος, απελευθερώνει τα χέρια του. Τώρα, δεν έχουμε τρόπο, έχουμε εκείνο, Γιώργο, είναι καθαρό. Ποιο? Την γάζα από εκεί. Α, θα σκοσώ. Ναι. Ωραία, εγώ δεν αφήνω, κρατάω. Τώρα εγώ κινητοποιώ το άκρο. Ξεβίδωσε εδώ, είναι ξεβιδωμένο. Ωραία, ανοίγουμε την... τώρα εδώ πρέπει να έχουμε τρόπα, αλλά σε... Όχι, όπως είναι, εντάξει. Μήπως είναι πολύ χοντρό αυτό, θα περάσει. Ναι, άνοιξε το.
Παιδιά, αν το φουσκώσουμε με το στόμα, βάζουμε μια γαζούλα, δεν βάζουμε το στόμα μας πάνω στις βαλβίδες, βάζουμε μια αποστηρωμένη γάζα και φυσάμε. Η καλύτερη περίπτωση είναι να έχουμε τρόμπα ή ένα... τώρα, φουσκώνουμε, βλέπετε πώς φουσκώνει. Τώρα ο αερονάρθηκας θα πάρει το σχήμα του άκρου. Ωραία. Απλά πληροφοριακά θα σας πω ότι ήδη με σφίγγει. Ωραία. Τι κάναμε τώρα, φουσκώσαμε τον αερονάρθηκα και έχουμε κάνει μια κινητοποίηση. Τώρα μπορούμε να το αφήσουμε. Δεν θα καθίσει ο διασώστης να κρατάει μέχρι το νοσοκομείο το άκρο. Έχει κινητοποιηθεί. Δεν μπορεί ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε πάνω, ούτε κάτω. Βέβαια το φουσκώνουμε καλά για να πάρει, όπως σας είπα, το σχήμα εξωτερικά. Παιδιά, ο αερονάρθηκας είναι ο ίδιος. Έχει αυτό το μήκος, το σχήμα. Εσωτερικά θα πάρει το σχήμα του άκρου. Είτε είναι χοντρός ασθενής μας, είτε είναι αδύνατος, είτε είναι μικρό, είτε είναι παιδάκι, είτε είναι οτιδήποτε. Το βάζουμε πάνω κάτω στο σημείο που έχουμε το κάταγμα και φουσκώνουμε. Πολύ απλή διαδικασία. Αυτό είναι για κινητοποίηση καρπού. Όχι, είπαμε, η κερκίδα λένε τι είναι. Ναι, το συγκεκριμένο συνάρθηκας πιάνει και κερκίδα και πιο πάνω το αντιβράχιο, παιδιά. Και στη μεσότητα. Και καρπού, ναι, πιάνουμε και τον καρπό. Μπορούμε παιδιά, να πιάσουμε... ο καρπός είναι εδώ μέσα. Άρα μπορώ να κάνω ακινητοποίηση εδώ μέσα. Είναι ένα... Γιατί δεν πάμε, όταν έχουμε π.χ. γι' αυτό ήθελα, όταν πιάνουμε εκεί δεν πρέπει να κινητοποιήσει και αγώνα. Και όχι, πιάνουμε... όχι, μισό λεπτάκι. Αυτό εδώ, αυτός ο αερονάρθηκας, αυτό το μέγεθος θα πιάσει αυτό εδώ το μέρος. Εάν εσύ έχεις κάτι πιο πάνω, θα βάλεις τον μεγαλύτερο αερονάρθηκα. Έχει άλλο αερονάρθηκα. Απλά εμείς τυχαίνει να έχουμε αυτόν τον αερονάρθηκα που είναι του βραχιονίου. Έτσι. Συγγνώμη, το. Καρπό ή ολένη δεν πιάνει και τον αγώνα. Όχι απαραίτητα. Αν το πρόβλημά σου είναι εδώ μέσα, δεν υπάρχει λόγος να πιάσεις τον αγώνα. Αν το πρόβλημά σου είναι πιο πάνω, είναι σε αυτό το ύψος. Συμφωνούμε ότι θα βάλεις τον άλλο τον αερονάρθηκα που θα έρθει πιο ψηλά. Του βραχιονίου. Εντάξει, είναι άλλος αερονάρθηκας. Στις ύλες σας, άμα μπείτε μέσα στις ύλες σας, θα τα δείτε. Τέλει. Είναι άλλο για την ποδοκνημική, άλλο για το μοιραίο. Είναι άλλο για χαμηλά και άλλο για ψηλά. Έχει διάφορα μεγέθη. Μισό λεπτό λίγο. Τρία μεγέθη είχε στα άνω άκρα.